Έχουμε συνειδητοποιήσει πού θα βρισκόταν το χρέος και αν η χώρα θα ήταν βιώσιμη χωρίς το PSI και χωρίς το κούρεμα. Ναι, αναλάβαμε από το κούρεμα 50 δισεκατομμύρια για να ανακεφαλαιοποιήσουμε τις τράπεζες. Δεν ανακεφαλαιοποίησαμε τους τραπεζίτες. Έχασαν τις μετοχές στις τράπεζες. Στηρίζουμε όμως τις καταθέσεις. Γιατί με αυτά τα 41 δισεκατομμύρια που έχουμε διαθέσει μέχρι στιγμής, στηρίζουμε τα 170 περίπου δισεκατομμύρια καταθέσεων και αν επιστρέψουν καταθέσεις, θα διευκολυνθούμε πάρα πολύ ως εθνική οικονομία. Δεν θα διευκολυνθούν οι τράπεζες, θα διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις, αυτοί που ζητούν ένα μικρό δάνειο στεγαστικό, αυτοί που θέλουν να κινήσουν την οικονομία. Άλλωστε, οι τράπεζες είχαν πρόβλημα ανακεφαλαιοποίησης ανεξαρτήτως του κουρέματος και του PSI, λόγω των κακών δανείων και βεβαίως γιατί τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου ούτως ή άλλως έπρεπε να τα υπολογίσουν μειωμένα στα βιβλία τους. Έτσι είχαν αποδεχθεί το αρχικό PSI του 21% για όσους το θυμούνται ως πρώτο βήμα προκειμένου να μπούμε στη συζήτηση του κουρέματος. Άρα όσοι φαντασιώνονται αναστολή πληρωμών πρέπει να ξέρουν ότι πετύχαμε τεράστια περίοδο χάριτος. Όσοι φαντασιώνονται μονομερές κούρεμα πρέπει να ξέρουν ότι πετύχαμε το μεγαλύτερο στην ιστορία εθελοντικό κούρεμα χωρίς να ανοίξει μύτη. Και όσες εκκρεμότητες έχουμε με μικροομολογιούχους, έχουμε ηθική υποχρέωση να τις τακτοποιήσουμε. Δεν το έχουμε ξεχάσει ποτέ αυτό ως υποχρέωση.